Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να δηλώσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Και συγκεντρωθήκαμε κάτω από έναν εμβληματικό χώρο, την Ακρόπολη, που ταυτόχρονα είναι και ένας από τους χώρους εργασίας μας. Από τον Νοέμβριο του 2019, οι διπλωματούχοι ξαναγεί, όπως και η πλειοψηφία των εργαζόμενων στον τουρισμό, είμαστε χωρίς δουλειά. Η διαχείριση της πανδημίας και τα πρώτα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν στο κλείσιμο των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, θεάτρων, εστίασης και λοιπόν συναφών χώρων, εξωθώντας χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Η άρση των περιοριστικών μέτρων για μικρό χρονικό διάστημα δεν έφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα, αντίθετα ανέδειξε τη λανθασμένη διαχείριση με πολλαπλές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν και τους εργαζόμενους στους κλάδους αυτούς, στους οποίους ανήκουμε και οι διπλωματούχοι ξαναγεί. Στις αναλυτικές λίστες που εξέδωσε το Υπουργείο, τα ποσά που αντιστοιχούν στους εργαζόμενους για τον τουρισμό ανέρχονται σε 150 εκατομμύρια. 1.868 ευρώ πήραν οι διπλωματούχοι ξαναγεί, όταν οι συνάδελφοί μας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για το ίδιο διάστημα έχουν λάβει από 7 ως 19.000 ευρώ. Ζητάμε αναδρομική καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού με ένσημα για το 2021 μέχρι να εξασφαλιστεί εργασία για το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού, ένταξη στο μηχανισμό στήριξης, επιδότηση ενοικίων, πάγωμα δανείων και πληρωμών ΔΕΚΟ και εφορίας, μηχανογράφηση ενσήμων και στελέχωση του τμήματος στο ΕΦΚΑ Συντάγματος, σταδιακό άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων και χώρων πολιτισμού, μετήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων και εξασφάλιση συνθηκών εργασίες, οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Λοιπόν, στον αγώνα μας συμπαραστέκονται εκπρόσωποι του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, εκπρόσωποι του Σωματείου Τουριστικών Συνοδών, εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του Υπουργείου Τουρισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, ενώ την παράστασή μας, την παράσταση διαμαρτυρίας, στηρίζουν η βουλευτής του ΜέΡΑ25, κυρία Δαμοπούλου, και ο βουλευτής του ΚΚΕ, κύριος Κατσότης.